Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Κυρία Παπαδοπούλου. Πάντα χαίρομαι όταν σας συναντώ και το όνομά σας είναι συνδεδεμένο και με την προσφορά και με την ιστορία του Ερυθρού Σταυρού στην Κύπρο. Πέστε μας όμως τώρα, ξεκινάει για άλλη μια χρονιά ο Έρανος. Ποιος είναι ο σκοπός του, πού στοχεύεται φέτος? Ναι, να μην ξεχνούμε ότι είχαμε και 3 χρόνια με το COVID που μας είχε καθυστερήσει. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πέρσι και φέτος ελπίζω να πάμε πιο δυναμικά. Η σκοπή μας είναι βασικά να στηρίξουμε τα προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού. Την κοινωνική πρόνοια που έχουμε με τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη βοήθεια μας και έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται στον Ερυθρό Σταυρό σε όλους τους κλάδους. Το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών που είναι στη Λεμεσό και εκείνο χρειάζεται πόρους για να μπορέσει να συνεχίσει να δουλεύει, που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που κάνουν φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία. Είναι ένα κέντρο πολύ καλά εξοπλισμένο. Βεβαίως τα παιδιά πηγαίνουν για την ημέρα, κάνουν τις θεραπείες τους και φεύγουν μετά. Και όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, είχαμε τους σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία, ο Ερυθρός Σταυρός δούλεψε πάρα πολύ να κατασκευάσει τα πακέτα για να σταλούν στις πληγήσεις περιοχές. Και τώρα τελευταίως είχαμε και το Σουδάν με ο Ερυθρός Σταυρός πάλι βοήθησε στο να μπορέσει ο κόσμος που έρχονταν με τα στρατιωτικά, τα αεροπλάνα, να έφερουν έτσι λίγα κάτι να φάνε, να τους περιποιηθούμε, αν είχε μωρά. Στο πλαίσιο και του σχεδίου εστία. Ναι, βεβαίως. Επομένως... διότι μην ξεχνούμε ότι ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι επικουρικό σώμα των δημοσίων αρχών για ανθρωπιστικά θέματα. Επομένως, όταν συμβεί κάτι, θα μας φωνάξουν και εμάς. Ναι. Επομένως, είμαστε και σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολες. Ναι. Οι γεωστρατικές συνθήκες, οι πόλεμοι... Η Ουκρανία. Ναι, η Ουκρανία. Οπότε ήταν και αυξημένες οι απαιτήσεις. Είχαμε περίπου πάνω από 1.000 περιπτώσεις που βοηθήσαμε Ουκρανούς που ήρθαν στην Κύπρο. Ναι. Τα πακέτα μας που δίνουμε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, που είναι μες στην κοινωνική πρόνοια, δώσαμε κάπου 4.600 πακέτα το 2022. Ναι. Που είναι ένα αρκετά μεγάλος αριθμός. Και μεγαλύτερος από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, νομίζω που το δείχνει μια, και το μέγεθος του προβλημάτου. Έχουμε μια αύξηση, πιστεύω. Ναι. Τώρα, πέραν αυτού του Ερανού, είναι ποικίλη η προσφορά του Ερυθρού Σταυρού. Αναγνωρίζεται από τους πάντες. Ναι. Μιλήστε μας έτσι λίγο και για άλλες πτυχές του έργου αυτού που προσφέρει. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχουμε, είναι και με τη βοήθεια των εθελοντών, που είναι μια από τις αρχές μας. Προσπαθούμε να έχουμε εθελοντές για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε τα προγράμματα που έχουμε, διότι πολλά προγράμματα δουλεύουν με εθελοντές. Σαν μέσα στο COVID, είχαμε κάπου... βοηθήσαμε κάπου 90.000 άτομα μέσα στο COVID με εθελοντές που πηγαίναν στα σπίτια ανθρώπων που δεν μπορούσαν να βγουν. Ήταν και κάτι που ο κόσμος εφοβούνταν κιόλας. Ναι, ήταν κάτι πρωτοφανές. Ναι, ναι, και τελείως καινούριο, δεν το είχαμε ξαναζήσει. Και έτσι πηγαίναν, παίρναν προμήθειες που χρειάζονταν ή πηγαίναν, αγοράζαν κάτι που εθέλαν και δεν μπορούσαν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Επομένως, είναι πάρα πολλοί τομείς στους οποίους βοηθούμε. Ναι. Επίσης, είχαμε και την ψυχοκοινωνική στήριξη που συνεχίζουμε ως τώρα, βεβαίως όχι στο βαθμό που είχαμε τότε μέσα στο COVID, όπου μια ομάδα, πάλι εθελοντές, απαντούσαν τηλέφωνα σε κόσμο που ένιωθε μοναξιά και ήθελε να μιλήσει. Περισσότερα άτομα της τρίτης ηλικίας. Mm-hmm. Το 22 είχαμε περίπου 20 άτομα που συνεχίζουν και τηλεφωνούσαν στον Ερυθρό Σταυρό.
Που ήταν περίπου 540 ώρες. Είναι πολύ σχηδές το έργο, κυρία Παπαδοπούλου, και είναι αφενός οι εθελοντές, αλλά από την άλλη και ανοιχτή καρδιά έτσι, των πολιτών. Ναι, οπωσδήποτε βεβαίως πρέπει να ευχαριστήσω και την ΟΠΑ που μας βοηθά, διότι είναι η έκτη χρονιά που είναι ο χορηγός μας. Διότι όλα χρειάζονται πόρους για να μπορέσεις να... και να οργανώσεις εκδηλώσεις, αλλά και μετά βεβαίως να βοηθήσεις τον κόσμο. Όψε ήμουν στο Ακάκι, είχα πάει και κάναμε έρανο στο Ακάκι, πήγε καλά ο έρανος μας εκεί. Μπράβο, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι, και ήταν και ευχόμαστε έτσι να... μια ωραία ατμόσφαιρα. Να πάει εξαιρετικά και ανέλπιστα πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές, κυρία Παπαδοπούλου. Ελπίζω και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήρθατε απόψε εδώ. Άσκηση